Αντιπροσωπεία του ΚΚΕ επισκέφθηκε σήμερα τις άθλιες εγκαταστάσεις της δομής του Ελαιώνα, που πριν από λίγες μέρες πρόσφυγες και μετανάστες δέχθηκαν απάνθρωπη επίθεση από τα ΜΑΤ στα άγρια μεσάνυχτα από δυνάμεις καταστολής της κυβέρνησης, προωθώντας το σχέδιο καταστολής σε όλα τα επίπεδα και στα σύνορα, με αυτά που ζήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα με τους εγκλωβισμένους στις νησίδες πρόσφυγες, με τα πλεούμενα πτώματα, με τις καραβιές των ξεριζωμένων οι οποίοι στο τέλος κατέληγαν νεκροί και τραυματίες. Σε αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες ή στους εγκλωβισμένους στις υπερδομές φυλακές, αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των υπεραλιστικών οργανισμών και των κυβερνήσεων, αυτών που σπέρνουν τους υπεριαλιστικούς πολέμους και βεβαίως επιφυλάσσουν την ίδια βαρβαρότητα και για τα θύματα των υπεραλιστικών πολέμων, τους πρόσφυγες, αλλά και όλους τους εκμεταλλευόμενους από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής. Αυτό που καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή ως κόμμα είναι η απαράδεκτη καταστολή και ταυτόχρονα θέσαμε το κύριο ζήτημα που είναι αυτοί οι άνθρωποι να μην εναλλάσσονται από φαβέλα σε φαβέλα, από άθλιες συνθήκες, από κέντρα με άθλιες συνθήκες σε κάποια άλλα απαράδεκτα κέντρα, αλλά να πάνε σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας, με δυνατότητες στήριξης αυτών των ανθρώπων σε ξενοδοχεία, σε ξενώνες, σε κατοικίες, να είναι εντός της περιοχής που βρίσκονται όλη αυτή την περίοδο, να είναι σε περιοχές που να μπορούν να έχουν και πρόσβαση σε δουλειά με δικαιώματα, αλλά ταυτόχρονα και να μπορούν τα παιδιά τους να συνεχίσουν να φοιτούν στα ίδια σχολεία που φοιτούσαν μέχρι πριν από λίγο διάστημα. Θέλουμε να πούμε εδώ και τώρα ότι πρέπει να μην υπάρξει καμία απέλαση, καμία επαναπροώθηση, κανένας απαράδεκτος εγκλωβισμός σε υπερδομές φυλακές. Μας καταγγείλαν ότι το τελευταίο διάστημα, εκτός από τις επιθέσεις των ΜΑΤ, δέχονται απειλές και εκβιαστικά διλήμματα προκειμένου να αποδεχθούν την μεταφορά τους στα άλλα απαράδεκτα κάμπ. Και βεβαίως εμείς καταγγέλουμε αυτές τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις και τις απειλές σε βάρος των μεταναστών. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στα θύματα των υπεριαλιστικών πολέμων. Καταγγέλουμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, τον κανονισμό του Δουβλίνου, όλες αυτούς τους κανονισμούς και τις συμφωνίες που επί της ουσίας εγκλωβίζουν και με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και με τη σημερινή της Νέας Δημοκρατίας τους πρόσφυγες και τους μετανάστες σε αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες, και απαιτούμε εδώ και τώρα να χορηγηθούν ταξιδιωτικά έγγραφα και να πάνε στις χώρες τελικού προορισμού τους, να υπάρξουν γρήγορες διαδικασίες ασύλου προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να πάνε στις χώρες που επιθυμούν, και αυτοί που βρίσκονται στην Ελλάδα να υπάρχει δυνατότητα να ζήσουν αξιοπρεπώς, με δουλειά, με δικαιώματα, με ένα ολοκληρωμένο σύστημα κοινωνικής ένταξης για αυτούς και τα παιδιά τους. Ταυτόχρονα απαιτούμε και στην Τουρκία να υπάρξουν επιτροπές ασύλου προκειμένου να υπάρξει άμεση μετάβαση αυτών των ανθρώπων με επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ στις χώρες τελικού προορισμού τους. Συνεχίζουμε την αλληλεγγύη, τη στήριξη από τα σωματεία, και οι κομμουνιστές θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.